Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της επίθεσης σε επιχειρηματία. Μία είδηση που απασχόλησε την επικαιρότητα χθες, καθώς σήμερα έχουμε σύλληψη ενός δικηγόρου. Η Έλλη Κοκάλη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για γυναίκα δικηγόρο 31 ετών, η οποία συνελήφθη σήμερα το πρωί λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου. Να σας πω ότι η υπόθεση της επίθεσης, της χθεσινής επίθεσης στην επιχειρηματία, η εκβίαση και ο ρόλος της νεαρής δικηγόρου εμπλέκονται σε ένα απίστευτο γαϊτανάκι αποκαλύψεων που οδήγησε αφενός τη σύλληψή της, αφετέρου σε μια έρευνα η οποία προσπαθεί να τρέξει από την αστυνομία υπό συνθήκες βεβαίως δύσκολες από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε το επεισόδιο της επίθεσης σε βάρος του επιχειρηματία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις. Να σας πω ότι όπως προκύπτει από τις καταθέσεις του 69χρονου επιχειρηματία που δέχτηκε την επίθεση με λωστό έξω από την επιχείρησή του και του 40χρονου γιού του, η νεαρή δικηγόρος φέρεται να συνδέεται, να είναι σύντροφος του 49χρονου, ο οποίος επιτέθηκε χθες σε πατέρα και γιο έξω από την επιχείρησή τους, έξω από το Ηράκλειο. Στην ίδια φαίνεται ο γιος του επιχειρηματία να της προσδίδει ενεργό ρόλο σε ένα καθεστώς στιγνού εκβιασμού, στο οποίο φαίνεται να ζούσε η οικογένεια των επιχειρηματιών το τελευταίο διάστημα. Ο 69χρονος επιχειρηματίας, λίγο μετά το εξιτήριο που έλαβε από το Βενιζέλιο, άρχισε να καταθέτει στην ασφάλεια, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι τα τελευταία χρόνια εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων είχαν αναγκαστεί να δανειστούν με τοκογλυφτικούς όρους πάνω από 350.000 ευρώ, για τις οποίες είχαν πληρώσει τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ, χωρίς να έχουν φτάσει στο σημείο να εξοφλήσουν τους τοκογλύφους, και για το λόγο αυτό δέχονταν συνεχώς απειλές. Τους τελευταίους μήνες ο γιος του επιχειρηματία γνώρισε την 31χρονη δικηγόρο, η οποία, όπως σας είπα, κατηγορείται για την συνέργεια στην εκβίαση, η οποία του πρότεινε να προσλάβει το 49χρονο πρωταγωνιστή του επεισοδίου ως προστασία για την επιχείρηση και την οικογένεια, με αντίτιμο 20.000 ευρώ το μήνα. Όταν η οικογένεια άρχισε να μην μπορεί να του πληρώνει τις 20.000 ευρώ, άρχισαν και επανειλημμένα επεισόδια με απειλές ακόμη και για τη ζωή των παιδιών του 40χρονου, ο οποίος κατέθεσε στην αστυνομία ότι η νεαρή δικηγόρος έφτασε στο σημείο να του ζητά να παραδώσει ακόμη και το ρολόι που φορούσε στο 49χρονο ως αντάλλαγμα για τα χρεωστούμενα, αλλά και να του χτίσουν σπίτι στην περιοχή της Μεσαράς από όπου κατάγεται ο 49χρονος, ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ, για να τον ξεπληρώσουν για την προστασία που πουλούσε στην οικογένεια. Είναι αποκαλύψεις οι οποίες έρχονται στο φως όσο περνάει η ώρα και έχουν προκαλέσει πραγματικά σοκ αφενός στο δικηγορικό κόσμο για την εμπλοκή της νεαρής δικηγόρου, αλλά και πολύ μεγάλη έκπληξη για τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να δρουν ανενόχλητα κυκλώματα τοκογλύφων στο Ηράκλειο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε. Οι λεπτομέρειες όλων αυτών των πράξεων πραγματικά σοκάρουν και είναι υποδιερεύνηση από την αστυνομία αυτή τη στιγμή. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε, βέβαια.